δρόμους αποστάσεων. Mm. Είναι στην κατηγορία K18. Η Ανδριάννα η Μποτιώτη, η οποία είναι μια κατηγορία μεγαλύτερη, ανήκει στην κατηγορία του K20 και ασχολείται και αυτή με δρόμους αντοχής. Και η Σπυροπούλου η Ανδριάννα, που και αυτή είναι στην κατηγορία πλέον K20 και είναι στο κομμάτι των ταχυτήτων. 100-200. 100-200, ναι. Να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε και να μας πούνε πόσα χρόνια είναι στον Πανιόνιο, γυμνάζονται κτλ. Έλα, Ιωάννα, πες μας. Γεια σας. Yeah. Εγώ είμαι στο Πανιόνιο από την ηλικία των 8 ετών. Ξεκίνησα στο Πανιόνιο. Ξεκίνησα στις ακαδημίες. Όμως στην έκτη δημοτικού, στην αρχές πέμπτης, συγγνώμη, πήγα στο αγωνιστικό τμήμα της αντοχής και έκτοτε είμαι εκεί. Σου αρέσουν οι αντοχές και εκεί έδεσες. Ναι. Λοιπόν, σε ποιο κομμάτι των αντοχών, γιατί υπάρχουν στήπλοι. Το βασικό μου αγώνισμα είναι 2.000 μέτρα στήπλοι. Όμως τρέχω και 1500, τρέχω και 3. Στο γυναικείο τα στήπλοι είναι 2.000. Είναι 3.000. Στο γυναικείο είναι 3.000. Είμαστε ακόμα σε ανίδωρο. Ακριβώς. Από τον χρόνο 3. Από τον χρόνο θα πας 3, αναγκαστικά. Ναι. Λοιπόν, ας μας κάνει, κάνει ένα πρόλογο και η Αδριάννα και θα συνεχίσουμε μετά πάλι. Πάμε. Ναι. Εσύ τι καιρό έχεις, πόσα χρόνια έχεις στο Πανιόνιο? Εγώ έχω 6 χρόνια, από το 19. Ηλικία δηλαδή 11-12. Λίγο πιο μεγάλη, 14. Σε κάνω μικρή, δεν πειράζει, πάμε. Ναι. Λοιπόν, και ξεκίνησες από το άθλημα που είσαι τώρα. Όχι, έκανα 400 εμπόδια. Ναι. Βασικά ήταν 300 εμπόδια. Μετά είχα έναν τραυματισμό και ξεκίνησα πιο μεγάλες αποστάσεις, άλλαξα και προπονητή και εν τέλει μου τέλειξε αυτό πιο πολύ. Ποιο τώρα κάνεις? Κάνω 3 στίπλ, φέτος ξεκίνησα 3 στίπλ και 3 απλό, 5, αυτά. Εκεί θα καταθαλάξεις μάλλον. Ναι, 3 στίπλ βασικό και 5. Ναι, να πούμε ηλικίες. Η Ιωάννα είναι? Η Ιωάννα είναι στα 16. Εγώ είμαι 19. 19, η οποία, η Ανδριάννα ήδη είναι φοιτήτρια στη Γυμναστική Ακαδημία, έτσι να το πούμε και αυτό. Άρα η Ιωάννα είναι ακόμα στις κορασίδες. Εσύ είσαι νεάνιδα. Νεάνιδα και η Ανδριάννα πλέον. Η Ανδριάννα, το επίδοτο της Ανδριάννας. Σπυροπούλ. Σπυροπούλ, ναι. Εσύ είσαι ταχύτητες. Είμαι ταχύτητες. Είμαι από τα 6 μου. Είμαι 12 χρόνια στον Πανιόνιο. Από τις ακαδημίες πάντα ήθελα να ασχοληθώ με ταχύτητες, από πολύ μικρή. Έχετε προπονητή στις ταχύτητες? Έχουμε. Ποιον είναι ο προπονητής? Εγώ τώρα έχω... Είναι που υπήρχε παλιότερα, όχι, άλλαξε. Εγώ έχω κάνει μια αλλαγή. Όχι, έχει κάνει μια αλλαγή. Κάνει αλλαγή. Γυμνάζεται με έναν άλλο προπονητή εκτός Πανιωνίου, αλλά ανήκει σαν αθλήτρια στον Πανιόνιο. Ναι. Οι άλλες κοπέλες είναι με... Γυμνάζονται με τον Μάρκο τον Παπά. Τον Μάρκο τον Παπά, ναι. Ο οποίος είναι χρόνια στον Πανιόνιο. Ο Μάρκος είναι δεκαετία. Είναι πολλά. Για πες μας λοιπόν, εσύ πώς κατασταλάξεις τις ταχύτητες? Πάντα αυτό μου άρεσε. Και από πριν ξεκίνησε το στίβο, έβλεπα και έλεγα ότι ήθελα να κάνω ταχύτητες. Ένα. Και στην πρώτη γυμνασίου ξεκίνησα στο αγωνιστικό τμήμα και από τότε είμαι εκεί. 100-200. Μάλιστα. Ωραία. Τι άλλο να πούμε για να ξεκινήσουμε και τα δικά σου? Κοίταξε, εδώ υπάρχουν έτσι αυτές οι ερωτήσεις που εσύ μας είχες. Λοιπόν, εγώ είχα κάνει μια γενική υπενθύμηση ότι η ιστορία είναι ότι στίβο ξεκινήσατε από μόνες σας ή είχατε ένα πούσα από τους γονείς γενικότερα ή σας άρεσε ο στίβος από μικρές? Όχι. Πώς ήρθε ο στίβος? Γιατί καταρχήν πάτε σχολείο λες νεασμένοι, δεν ξέρω. Ναι. Εγώ σπουδάω. Ναι, ξεκινήσατε λέω στο γήπεδο δίπλα, εκεί στη Λάνση, είστε όλες. Όχι. Νέα Σμύρνη, αλλά αλλού. Εγώ στη Λάνση. Εσύ στη Λάνση. Ωραία, λοιπόν, είχατε το βοηθητικό, την πρόθεση από τους γονείς, αυτό θέλω να πω. Πώς ήρθατε στο στίβο και δεν πήγατε στο βόλεϊ, ξέρω εγώ. Γιατί δεν είναι από τα δημόσια. Ο στίβος δεν είναι που το δείχνουν και οι τηλεοράσεις και οι κάμερες. Εμένα οι γονείς μου δεν μου είχαν πει κάτι. Μου είχαν πει απλά να κάνω αυτό που μου αρέσει. Και απλά πάντα, δεν ξέρω, το ήθελα, το έβλεπα και στη τηλεόραση και ήθελα να κάνω αυτό. Είχα δοκιμάσει κι άλλα, αλλά δεν αγάπησα κάτι περισσότερο από το στίβο. Το ίδιο ισχύει? Όχι, εγώ η αλήθεια είναι ότι έκανα ενόργανη 6 χρόνια και μετά απλά, επειδή η ενόργανη είναι στον Πανιόνιο βέβαια, αλλά είναι από κάτω στο κλειστό, οπότε... Εντάξει, απλά μου φαινόταν ενδιαφέρον βασικά ότι είχε πολλές επιλογές, πολλά διαφορετικά αγωνίσματα και όλα αυτά και... Είναι παράπονο, είναι παράπονο της ενόργανης, να ξέρεις. Ποιο? Είναι παράπονο της ενόργανης και προς τον κύριο του επικοντόμηνα. Πάνε στην ενόργανη. Ναι, ήτανε να ξεκινήσω με τον κύριο Τζόνι, αλλά... Επειδή η ενόργανη επιβαρύνει το κορμί, και όσο είσαι μια 10-11 πάμε καλά, όταν πας 12-13-14, είναι πολύ δύσκολη,
Όλοι φεύγουν και έχουν το αβαντάζ. Ξέρεις ποιο αβαντάζ. Έχουν το αβαντάζ ότι έχοντας κάνει την ευλογησία του κοντού, μπορούν να πάνε στο Πουκοντό και να είναι προς Δανή. Θα μας τα πει και ο Πουκοντός. Ναι, αλλά είναι παράπονο. Εμείς τους ετοιμάζουμε και τους παίρνει ο, και τους παίρνει ο Στίβος. Ναι. Εσύ φαντάζομαι λόγω ίσουνα. Εμένα οι γονείς μου με μίλησαν στον αθλητικό. Ναι. Ο παπάς ήταν ερασιτέχνης δρομέας, οπότε με συμβούλευσε να δοκιμάσω τον Στίβο. Έτυχε και εμένα να μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε καταστάλαξα από πολύ μικρή ηλικία σε αυτό το αγώνισμα. Λοιπόν, άρα και οι τρεις, εάν σας βάζανε λίγα χρόνια μετά ή και τώρα, θα συμβουλεύατε την Ιωλία να ασχοληθεί με τον αθλητισμό και με τον Στίβο. Τι θεωρείτε ότι είναι πρωτοβήματα στον Στίβο? Όχι μόνο η προπόνηση και ο ανταγωνισμός, γιατί ο Στίβος είναι ατομικό άθλημα. Εξαρτάται μόνο από σένα. Οπότε η βελτίωση και η, αν κάπου δεν μπορεί να σε βοηθήσει κάποιος συμπαίκτης. Ναι, και αυτό είναι και το ωραίο, να ξέρεις ότι βασίζεσαι στις δικές σου ικανότητες και ότι ό,τι κάνεις είναι δικιά σου προσπάθεια. Και σίγουρα είναι και του προπονητή σου και του περιγύρου σου. Έχεις μια στήριξη και όλα αυτά. Απλά είναι θέμα, δηλαδή, ό,τι καταφέρεις, το έχεις καταφέρει με την αξία σου και δεν εξαρτάται από κάποιον άλλο. Και στους αγώνες, είτε πας είτε δεν πας καλά, ξέρεις ότι οφείλεται σε σένα. Οπότε αυτό εναπόκειται πια στις δικές σου δυνάμεις και στη δικιά σου πειθαρχία. Αυτό με την πειθαρχία και με τις δυνάμεις και με την συγκέντρωση. Πώς το έχετε κλάβει στον πάνελ τώρα? Έχουμε ιστορία, θέλω να πω, από τους προπονητές. Έχετε την ενίσχυση, έχετε μπει στην οικογένεια, έχετε πάρει την ιστορία, το περιβάλλον του Πανιωνίου. Βασικά, εδώ να πάρω λίγο εγώ το λόγο, μια και αναφέρεις αυτό το κομμάτι. Βασική προτεραιότητα, όραμα του συλλόγου, και αυτό πρεσβεύουμε και εμείς και πάνω σε αυτό δουλεύουμε, είναι ότι πέρα από τις προπονητικές δεξιότητες που αναπτύσσουν τα παιδιά μέσω των προπονητών, προσπαθούμε να τους μεταλαμπαδεύσουμε και κυρίως οι προπονητές που είναι και οι παιδαγωγοί, τις αξίες του αθλητισμού. Ναι. Δηλαδή την ευγενής άμυλα, η ομαδικότητα, η συγκέντρωση, ο προγραμματισμός, όλα αυτά τα στοιχεία. Ναι. Οπότε μέσα από αυτό το στίβο όλα τα παιδιά έχουν αυτές τις αρετές. Ναι. Και οπότε βασικά θα μας τα πει και η κυρία Μαυροφίδα, αλλά θα ήθελα να έρθει στην κάμερα να μας μιλήσει και λίγο. Ελάτε λίγο κορίτσια λίγο να μάθετε. Όχι, ξέρεις, μη μετακινούμε τα κορίτσια. Δεν πειράζει, όχι, ακούγομαι. Γνωστή η κυρία Ζωή, εντάξει, οκ. Περίμενε, να κάνω εγώ την κίνηση. Σωστά κι αυτό. Εδώ λίγο πιο εδώ. Δεν χωράει. Εντάξει, να αναφέρνουμε, ωραία. Κάτσε λίγο πιο εδώ. Έλατε λίγο, τώρα να φέρετε. Θα κάτσω αγκαλιά με τα κορίτσια. Ναι, αγκαλιά με τα κορίτσια. Ωραία, μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, για πες μου και εσύ το κομμάτι, γιατί πολλά χρόνια στον Πανιόνιο, πάνω από 10. Περίπου 10. Λοιπόν, ωραία. Η κυρία Μαυροφίδα είναι κοντά μας που έχει να κάνει με τις ακαδημίες όλων των κοριτσιών, όλων των τμήματων. Ναι. Στο Στίβο. Όχι, ναι. Κυρίως με το προαγωνιστικό, θα έλεγα. Ναι. Συρρήνωση εκεί, κάπου 14, ναι, κάπου 14, κάπου 16, εκεί. Εμείς δίνουμε στα παιδιά τα εφόδια να αγαπήσουν τον αθλητισμό, αυτό που έλεγε ο Χρήστος, όχι τον πρωταθλητισμό. Για τον πρωταθλητισμό, επειδή οι κοπέλες εδώ που είναι, έχουν και διακρίσεις, θα τα πούμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, άρα το κύριο εφόδιο είναι να αποκτήσουν πειθαρχία και αγάπη για τον αθλητισμό, έλεγα. Ναι, βέβαια. Αυτό το έχουμε πετύχει από αυτή. Το έχουμε πετύχει, ναι. Γιατί από ό,τι βλέπω σε ακαδημίες, πόσα παιδιά έχουμε τώρα? Έχουμε πολλά. Στις ακαδημίες έχουμε περίπου 300 παιδιά ενεργά. 300 παιδιά. 300 παιδιά ενεργά, ναι. Που να πούμε, αυτά τα παιδιά συνήθως είναι παιδιά της τοπικής κοινωνίας, έτσι. Κατά βάση. Έχουμε και παιδιά από όμορους δήμους, αλλά κατά βάση είναι από τη Νέα Σμύρνη, από εδώ. Που πιστεύω ότι όλα που ξεκινάνε φτάνουν μέχρι σε ένα σημείο ή σαν επιλογή τη γυμναστική ακαδημία, δηλαδή. Το αγαπάνε αυτό που κάνουν. Εντάξει, τα περισσότερα παιδιά που έρχονται. Προχωράνε μέχρι την ηλικία. Σίγουρα, ναι. Σίγουρα μέχρι και να περάσουν και στο πανεπιστήμιο, συνήθως αθλούνται. Και αν δεν ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό, σίγουρα έχει γίνει βίωμα και αθλούνται, πιστεύω, εφόρου ζωής. Είτε σαν εραστέχνες αθλητές, είτε κάνοντας κάποιο άλλο αθλητισμό. Πάντως πιστεύω ότι τα περισσότερα παιδιά που φεύγουν ασχολούνται ενεργά με τον αθλητισμό. Και παίρνουν τα εφόδια και στη ζωή του, έτσι. Γι' αυτό θέλω να μου πει. Να πούμε βασικά ότι οι ακαδημίες αρχίζουν και ο ανταγωνισμός από μικρή ηλικία, έτσι. Τα πρωταθληματάκια που λέμε, οι ημερίδες. Έχουμε κάποιες ημερίδες που διοργανώνουμε στο Πανιόνιο ανατακτά χρονικά διαστήματα από πολύ μικρές ηλικίες, 5, 6, 7 χρονών. Συνήθως αυτά έτσι συναγωνίζονται μεταξύ τους.
Και αλλά μετά, μετά κάνουμε και έχουμε και άλλους συλλόγους. Κάνουμε και άλλους συλλόγους σιγά σιγά, κάνουμε κάποιες ημερίδες. Να πει κάθε χρόνο προσπαθούμε να καθιερώσουμε, είναι βέβαια καθιερωμένος ο αγώνας, αλλά προσπαθούμε να τον εξελίσσουμε και να τον γιγαντώνουμε. Είναι οι πανιόνιοι αγώνες. Που γίνονται συνήθως Μάιο-Ιούνιο. Συνήθως γίνονται καλοκαίρι, έρχονται πολλά σωματεία τα οποία πλαισιώνουν τους αγώνες αυτούς. Φέτος φανταστείτε ότι ήρθαμε γύρω στους 400 αθλητές και γίνανε οι αγώνες με απόλυτη επιτυχία. Συνδράμει και ο ΣΕΓΑΣ και ο Δήμος σε όλο αυτό, γιατί είναι ένα μεγάλο event, σωστά. Οπότε, ναι, γίνονται κάποιες τέτοιες κινήσεις ώστε και τα παιδιά, κυρίως του Πανιωνίου, να έχουν και τη δυνατότητα. Και την εξοικείωση με τον ανταγωνισμό. Με τον ανταγωνισμό και να μπαίνουν σε μια φιλοσοφία αγώνων που ξέρεις δεν δίνονται πολύ συχνά. Όχι. Οπότε τους δίνουμε αυτή την ευκαιρία. Και δεν έχουμε... Για τα πιο μικρά παιδιά μιλάω. Ναι. Έτσι. Και δεν έχουμε και πολλούς συλλόγους που έχουν τη δυνατότητα να έχουν το γήπεδο το δικό μας. Εντάξει, όλα αυτή την. Στην Ελλάδα και στην Αθήνα είναι. Ναι, υπάρχουν. Έτσι, είναι μετρημένοι οι χώροι. Δυστυχώς υπάρχουν σύλλογοι οι οποίοι δεν έχουν τις εγκαταστάσεις και την πολυτέλεια που έχουμε. Αυτό δεν το λέμε σαν Πανιόνι, το λέμε γιατί είναι αλήθεια. Όχι, είναι αλήθεια. Ναι. Υπάρχουν πολύ λίγα γήπεδα πλέον στην Ελλάδα και καλά, ειδικά στην Αθήνα είναι ακόμα ελάχιστα, λιγότερα, ελάχιστα. Οπότε σε αυτό το κομμάτι είμαστε τυχεροί. Ένα γεωκοσμά που θα κλείσει. Να πούμε ότι ήδη έχει κλείσει, νομίζω κλείνει σταδιακά. Έχει μείνει ένα κομμάτι. Μέχρι τέλος του χρόνου. Οπότε η κοιτίδα, το λέμε καθαρά, του Νοτίου Αθήνας είναι ο Πανιόνι. Και μόνο. Λοιπόν, είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος. Εμείς να πούμε ότι, παρένθεση, εγγραφές γίνονται στη διάρκεια όλης της χρονιάς. Βεβαίως. Για τους γονείς, όπου δεν γράφει τους εκτέπους, γράφεται τον Οκτώβριο. Οπότε το παιδί που νιώσει, εσύ είσαι από τις ηλικίες, από το προνήπιο, από το προνήπιο, πολύ μικρές ηλικίες, με την μορφή παιχνιδιού, έτσι, έχουμε πάρα πολλά παιδάκια σε αυτές τις ηλικίες. Μπαίνουν σιγά σιγά έτσι στο κομμάτι της δημιουργίας. Και η εγγραφή είναι τυπικό ποσό, πόσο το έχουμε κάνει. Η εγγραφή είναι 40 ευρώ το μήνα. Η εγγραφή είναι 30 ευρώ η οποία είναι FAPAX και δεν ξαναπληρώνουν ποτέ. Και μετά είναι 40 ευρώ το μήνα. Αν αλλά οι προπονήσεις είναι σχεδόν είναι κάθε μέρα. Είναι καθημερινές. Κάθε μέρα, ναι. Μπορεί ο καθένας το κάθε αν πληρώνει, υπάρχει χρόνος, απόγευμα. Να επιλέγει να έρθει και τις 5 μέρες της εβδομάδας. Και Σάββατο. Και στις μικρές ηλικίες να πούμε ότι έχουμε έμπειρους προπονητές για να κρίνουν από τα 5-6 χρόνια αν το παιδί. Ή έχει την έφεση. Έχει κάποια κλίση για το άλμα. Ξέρω εγώ για το άλμα, έχει μια έφεση στο τέτοιο. Βεβαίως, όλα αυτά θα κρυθούν σαν παιχνίδι όπως. Βεβαίως. Και σταδιακά. Βεβαίως. Εσύ έχεις προχωρήσει και θα μας πεις. Αλλά για να προχωρήσουμε τώρα να μιλήσουμε, να έρθει και ο κύριος Τσόνης. Ο κύριος Τσόνης. Ας έρθει λίγο εδώ που είμαι εγώ. Α, ή ας κάτσει εκεί στη ζωή. Ένα λεπτάκι να μας πει και ο Ανδρέας. Να πούμε ότι ο κύριος Τσόνης είναι ο αρχιπροπονητής όπως τόνισες. Που λέγεται ο επέδρος προπονητής Στίβου. Ακριβώς, του Στίβου του Πανιωνίου. Έχει τεράστια εμπειρία. Να φαίνεσαι την κουρία, Ανδρέα. Τεράστια εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει. Ειδικεύεται στο κομμάτι του επικοντό. Ναι, έτσι. Ωραία. Είναι να πούμε αθλητής του επικοντό και ειδικεύεται εδώ και χρόνια στο επικοντό. Ήταν προπονητής της. Έχουν περάσει. Ήταν η προπονητής τελευταία της. Και της Κυριακοπούλου και του Εμμανουήλ. Η οποία μόλις πέρσι σταμάτησε. Ακριβώς. Και του Εμμανουήλ Καραλή μέχρι το. Και του Καραλή μέχρι το 2021, νομίζω. Ναι. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουν περάσει πάρα πολύ μεγάλα ονόματα από τον Πανιόνιο. Και οι αθλήτρες του Πανιόνιου έχουν κάνει πάρα πολλά πανελλήνια ρεκόρ. Ναι. Γιατί ξεκινήσαμε πολύ νωρίς, το γυναικείο επικοντό ξεκίνησε το 1995. Να πούμε ότι αν δεις του λόγω της Στεφανίδης Ιλιακόπτου υπήρξε μπουμ, έτσι, και λόγω των διακρίσεων, σίγουρα, βοήθησε πολύ ο πρωταγωνιστικός ρόλος. Σίγουρα η Κατερίνα άνοιξε δρόμους, έχει πάρει τα πάντα, Ολυμπιακούς, παγκόσμια, τα πάντα, τα πάντα. Ναι. Και τώρα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πόσες κοπέλες και πόσα αγόρια στο επικοντό. Έχουμε, αν μιλάμε γενικότερα, όχι για τον Πανιόνιο. Όχι, να πω για τον Πανιόνιο που έχουμε πολλές. Για τον Πανιόνιο έχουμε πάρα πολλά νέα παιδιά. Από την ηλικία των 15-16. Ακριβώς, μέχρι 18. Έχουν μέλλον. Έχουν μέλλον. Δεύτερος πανελλήνιος νίκης ήταν ο Γιώργος Στρατίκης. Στην και κατηγορία των εφήβων. Εφήβων. Και K18 και K20. Ναι. Λοιπόν, και είναι και αρκετά κορίτσια που είναι
λίγα χρόνια στο επικοντό, γιατί το επικοντό θέλει, θέλει ακριβώς, δουλειά, θέλει πολλά. Έτσι, λοιπόν, αλλά υπάρχει μέλλον. Να πούμε ότι η περίοδος του Παλαιονίου που υπήρχαν προβλήματα, ακόμα τα έχουμε πει παλιότερα και με τα ποτάλια και με τα στρώματα, δεν υπάρχει πια. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε βελτιωθεί σημαντικά. Μπορεί να θέλουμε κάποιες ενισχύσεις ακόμα, αλλά έχουμε κάποια πράγματα που δεν τα είχαμε στα λειτουργικά. Είναι σίγουρο ότι είναι ένα αγώνισμα που έχει, έχει πολλά έξοδα. Θέλει, ακριβώς, θέλει κοντάρια. Και εκεί πάντα υπήρχε πρόβλημα, πάντα υπήρχε πρόβλημα, προσπαθούμε να το λύσουμε, πάντα χρειαζόμαστε κάποιες βοήθειες. Αλλά υπάρχει ένας συντονισμός, ακριβώς, να εξειδικεύσουμε τα έξοδα και να πάμε βήμα-βήμα. Έτσι. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι επειδή παιδιά μέσα από τον Πανιόνιο έχουν μπει πια, ο κόσμος μπορεί να το ξέρει, εδώ και 3-4 χρόνια, στη διοίκηση του Συλλόγου, πια υπάρχει μια πιο λαϊκή, πώς να το πω, απήχηση. Και δεν είναι το γραφειοκρατικό. Υπάρχει και μια απήχηση ότι, ρε φίλα, εσύ έτσι είχες μια ζωή στα κήπεδα, έκανες, δεν είναι στο αίσιο στο Συλλόγο, για το Σύλλογο, υπάρχουν προβλήματα. Αυτό το λέω γιατί υπήρχε το παράδειγμα, τα ξέρεις πολύ καλά, κάτω από την κερκίδα που έσταζε. Και δεν μπορούσε ναι, να κάνει όχι, όχι. Να κάνει τον τζούντο. Αυτά στα λιακά έχουν διορθωθεί. Έχουν λυθεί. Κοίταξε να δεις, το γήπεδο είναι ένα γήπεδο πολλών χρόνων. Φυσικό είναι λοιπόν οι εγκαταστάσεις του. Και το Ταρτάν νομίζω υπάρχει μια ερώτηση. Και το φυσικό είναι οι εγκαταστάσεις του να έχει κάποιες φθορές. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων είναι ακόμα σε πολύ καλή κατάσταση και είναι λειτουργικά. Εμείς τώρα όλοι εκεί προσπαθούμε σε συνεργασία με τη διοίκηση. Έχουμε κάνει ένα πλάνο να γίνει μια καταγραφή των προβλημάτων και να μπούμε σε μια διαδικασία σταδιακής αποκατάστασης όποιων ζημιών έχουν προκληθεί από την πάροδο των ετών, ώστε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον πρώτα απ' όλα ασφαλές για τους αθλητές, έτσι, και από εκεί και πέρα να έχουν και την άνεσή τους, τα αποδυτήριά τους, τα... Εγώ έχω μάθει ότι στα αποδυτήρια και σε κάποια πράγματα έχουν γίνει. Γίνονται σταδιακά, γίνονται πάρα πολλές δουλειές. Θέλει σιγά σιγά γιατί το κόστος, τα κόστη είναι πάρα πολύ μεγάλα. Δεν έχουμε ιδιαίτερες βοήθειες αυτή τη στιγμή έξω από το Πανιόνιο. Όχι. Προσπαθούμε με διάφορους χορηγούς. Πανιόνιος Μονίσο, εκ των έσω. Ναι, ό,τι μπορούμε έτσι να συνδράμουν όλοι στο να γίνουν κάποιες βελτιωτικές εργασίες. Πάντως, σχετικά με τα χρόνια που έχει το γήπεδο στην πλάτη του, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι ένα γήπεδο παλιό, και σε σύγκριση με άλλους συλλόγους που έχουν νεότερα γήπεδα από εμάς, το δικό μας είναι αυτή τη στιγμή σε πολύ καλή κατάσταση. Συντηρημένο. Ναι, είναι πάρα πολύ καλές οι εγκαταστάσεις στην πλειοψηφία τους. Υπάρχουν προβλήματα, αλλά είμαστε σε μια διαδικασία να τα διορθώσουμε όλα. Ωραία. Να μιλήσουμε τώρα για την Περαιαβρούνους και για το πώς πήγε η περσινή χρονιά, κυρίως πώς έρχεται η φετινή χρονιά. Τι περιμένουμε. Η περσινή χρονιά πήγε κατά. Είχαν επιτυχίες, να πούμε και τις κοπέλες. Θα πούμε τώρα αναλυτικά και για τις κοπέλες. Η περσινή χρονιά ήταν ιδανική και χαίρομαι διπλά. Γιατί αυτό συνδυάστηκε και με την πρώτη μου χρονιά ως σέφορος του τμήματος. Εγώ νομίζω ότι ήταν δεύτερη σου λάθος. Όχι, ήταν η πρώτη χρονιά. Τώρα διανύουμε, ξεκινάμε τη δεύτερη σεζόν. Έτσι. Να ξεκινήσουμε ότι βγήκαμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K20, πρώτο σύλλογο στις γυναίκες Πανελληνίως. Των Νεανίδων, Α είναι Νεανίδων. Ναι, είναι Νεανίδων. Μετά από χρόνια. Και είχαμε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες σε ατομικό επίπεδο. Θα πει τώρα το κάθε κορίτσι ξεχωριστά φέτος, γιατί ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά για τις περισσότερες, με πολύ καλές επιδόσεις. Οπότε θα αφήσω τις πρωταγωνίστριες να μου πούνε ακριβώς τι έχουν. Έλα, για πάμε Ιωάννα, γιατί εμένα μου τα έχουν πει τα δικά σου, είναι πολλά, δεν μπορώ να τα θυμάμαι. Εσύ θα μας τα πεις και δεν είναι θέμα. Δικό σου ιδρώτα, εσύ θα τα πεις. Πάμε, για πες μας τώρα. Πώς ξεκίνησε η περσινή χρονιά? Αυτή η χρονιά ήταν ολική. Ανταμείφθηκαν όλοι οι κόποι μου και αυτή τη χρονιά, αλλά και όλων των προηγούμενων. Έλα λίγο πιο κοντά να ακούγει, ναι, πες μου. Όλων των προηγούμενων ετών που κάθε χρόνο προσπαθούσα όλο τη σκληρότερα. Ήσουν δεύτερη χρονιά κορασίδα. Δεύτερη χρονιά πρώτη χρονιά. Κορασίδα. Κατηγορία K18, έχω άλλη μία. Λοιπόν, κέρδισα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 της κατηγορίας μου τα 2.000 μέτρα φυσικά εμπόδια και τα 3.000 μέτρα. Πήρα την πρόκριση για το Βαλκανικό και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K18.
Στο Βαλκανικό κατέλαβα τη δεύτερη θέση, στο Ευρωπαϊκό την ένατη, κάνοντας πανελλήνιο ρεκόρ. Αυτές ήταν οι βασικές διακρίσεις αυτής της χρονιάς. Υπήρχαν και πολλοί άλλοι αγώνες. Υπάρχουν και μερίδες βέβαια που εντάξει. Ναι. Σίγουρα. Πες μας και εσύ τώρα. Πώς ήταν το μικρό σου. Η Αντριάννα. Για πες μας, Αντριάννα. Θα δικά σου. Θα ξαναδούμε στην ημέρα. Πάμε, ναι. Ναι. Και εμένα η χρονιά εξελίχθηκε όσο καλύτερα γινόταν. Εγώ κέρδισα επίσης, όπως και ο Άννας, στη δικιά μου κατηγορία 3 στίπλ και 3 απλό. Η δικιά σου είναι κάπα. Κάπα 20. Ναι. Και εντάξει, αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα καθόλου, γιατί είναι πρώτη χρονιά που κάνω και δεν ξέρω, ναι, εξελίχθηκε δηλαδή. Πρώτη χρονιά στην κατηγορία εννοείς. Όχι, πρώτη χρονιά στο αγώνισμα. Στο αγώνισμα. Επειδή είχα και ένα τραυματισμό που με έχει κρατήσει 2 χρόνια εκτός και αυτά και δηλαδή δεν το πίστευα και έπιασα και. Με προπονητή. Ορίστε. Με προπονητή. Τον κύριο Μάρκο. Τον κύριο Μάρκο. Οπα, μάλιστα. Ναι. Και. Ναι, έπιασα τώρα για το παγκόσμιο που έγινε στο Περού. Αυτό συμμετείχα τον άνθρωπο. Εντάξει, βέβαια δεν πήγα τόσο καλό όσο ήθελα. Για παγκόσμιο πρωτάθλημα μιλάμε. Ναι, αλλά ήταν λίγο, ήταν τέλειο Αυγούστου, ήταν και συνδίκηση και πέρα ήταν χειμώνας, ήμασταν λίγο περίεργα. Σαν εμπειρία όμως. Σαν εμπειρία ήταν απίστευτο. Και δε, δηλαδή πέρσι τέτοια εποχή δεν θα το μπορούσα καν να το φανταστώ όταν πήγαινα. Οπότε. Ψηλός ναι, ο ανταγωνισμός. Ορίστε. Ψηλός ο ανταγωνισμός. Είχε, ναι, εντάξει, παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι. Αλλά ναι, όπως και να έχει, δεν μπορούσα να ζητήσω τίποτα παραπάνω. Εντάξει. Οπότε φορτώνουμε εμπειρίες από μικρές. Βασικό. Σωστό. Πάμε τώρα λοιπόν. Η άλλη Αντριάννα. Η άλλη Αντριάννα, πες μας εσύ, Αντριάννα, πώς ήταν. Εμένα αντιθέτως ήταν μέχρι τώρα πιο δύσκολη χρονιά. Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ σωματικά, με τραυματισμούς, ψυχολογικά, είχα αλλαγές. Κατέκτησα την τέταρτη θέση και στο πανελλήνιο K18 και στο K20, που είναι λίγο σκληρό να βγαίνει τέταρτο. Με βάση να χάνει το μετάλλιο. Να χάνει το μετάλλιο. Σε πανελλήνιο, σε πανελλήνιο. Αυτό θέλω να πω ότι με βάση του τραυματισμού που είχε η Ανδριάννα, αυτό ήταν τεράστια επιτυχία. Δηλαδή για την Ανδριάννα προσωπικά μπορεί. Στα 100 ήταν 200, μιλάμε τώρα. Στα 100. 200 λόγω τραυματισμών το άφησα την προηγούμενη σεζόν. Ναι, φυσικό είναι να έχει υψηλές προσδοκίες για τον εαυτό της και καλά κάνει γιατί είναι εξαιρετική αθλήτρια, αλλά καταλαβαίνεις ότι η θέση αυτή δεν την ικανοποιεί. Εμείς όμως ως Πανιόνιος είμαστε σούπερ ευχαριστημένοι γιατί λόγω των τραυματισμών η θέση που κατέλαβε ήταν παραπάνω από τις δυνάμεις της. Και σε ένα πολύ δύσκολο αγώνισμα. Και σε ένα πολύ δύσκολο αγώνισμα, εννοείται αυτό, δεν το συζητάμε. Λοιπόν. Οπότε. Κλήθηκε στην εθνική, να πούμε και αυτό. Έχει κληθεί στην εθνική. Έχουμε κλήσει. Ναι, και τα κορίτσια, εννοείται, όλες και οι τρεις. Είναι μέλη της εθνικής ομάδας. Οι οποίες κατεβήκατε σε κάποιους αγώνες, εκπροσωπούνται στην εθνική, φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι. Όταν λέμε για το παγκόσμιο, βαλκανικό, πανευρωπαϊκό και η Ανδριάννα κατέβηκε σε έναν αγώνα που γίνεται μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου. Έτσι. Ναι, τα κορίτσια πλέον έχουν σοβαρές εμπειρίες γενικότερα από διεθνείς αγώνες. Οπότε ο προγραμματισμός, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, ο προγραμματισμός τώρα τι λέει για τη σεζόν τη φετινή. Ο προγραμματισμός είναι, θα σου πούνε οι ίδιες οι αθλήτριες. Να είναι πρώτα απ' όλα υγιής, έτσι, είναι το πιο βασικό για τον αθλητισμό. Και από εκεί και πέρα, επειδή τις ξέρω και τις τρεις και είναι και οι τρεις εξαιρετικές, δουλεύουν πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά, είναι στοχοπροσιλωμένες σε ό,τι κάνουν. Θεωρώ ότι η επόμενη χρονιά τους θα είναι ακόμα καλύτερη. Ναι. Να πούμε ότι έχουμε και φυσιοθεραπευτές, έτσι. Έχουμε όλο το team. Έχουμε όλο το team, το οποίο βοηθάει όπου χρειαστεί. Υπάρχει το ιατρείο, νομίζω, κάτω από, που κάνουν μασάζ. Βεβαίως, κάτω από τη θηρία. Αυτό τώρα έχει μεταφερθεί εκτός γηπέδου, αλλά εξακολουθούμε και έχουμε την συνεργασία με έναν εξαιρετικό επιστήμονα, τον Ιάκωβο. Το επιθετό του. Πελέκης. Δεν είμαστε με κάποιο ιατρικό κέντρο, με ποιο είμαστε. Όχι, όχι, όχι. Συνεργασία. Όχι, όχι, δεν έχουμε. Έχουμε προφανώς ο Φανίλης ενδεχομένως να έχει κάποια συνεργασία με κάποια ιατρικά κέντρα για πιο μαρικά. Ακριβώς. Εμείς είμαστε λίγο πιο αυτόνομοι. Οπότε ναι. Υπάρχει όμως ο γιατρός του συλλόγου. Βεβαίως. Ψυχολόγο. Έχουμε ψυχολόγο από πέρυσι. Ο οποίος στέκεται στα παιδιά όπου χρειαστούν τα βοηθάει και τα λοιπά. Ναι, και για να πούμε, την διαχείριση του άγχους, όχι κάτι. Για να πούμε ότι έχει δυσκολέψει πολύ και το σχολείο. Σαφέστατα, είναι μεγάλες οι απαιτήσεις. Οπότε τα παιδιά ίσως χρειάζονται κάποια έτσι ενίοτε και για κάποια χρονικά διαστήματα που είναι πιο πιεσμένα. Και συμβίωση, και κοινωνική συμβίωση στο σχολείο. Με όλα αυτά που ακούμε. Εντάξει. Κάποια βοήθεια. Επηρεάζουν τα παιδιά. Τα παιδιά που είναι αθλητές, δύσκολα να τα επηρεάσουν. Σωστά. Έχουν πάρει δρόμο άλλων. Αλλά όλοι χρειάζονται την υποστήριξη. Λοιπόν, για φέτος ανεβήκαν οι υποχρεώσεις ή πάμε
όπως ξέρουμε. Έχουν, ανεβήκανε μάλλον οι απαιτήσεις μας. Ανεβήκαν οι προσδοκίες μας. Ή πάμε να είμαστε σε μια σταθερή τροχιά. Ακόμα είστε μικρές, δεν νομίζω ότι θα πείτε ότι από τη δεύτερη θέλω να γίνω πρώτη. Και να μείνεις δεύτερη επιτυχία είναι. Για παράδειγμα το λέω τώρα. Ναι, ναι, ναι. Δεν πάει να πει ότι επειδή πήρες ένα γύρο μετάλλιο πρέπει το χρόνο να πάρεις το χρυσό. Το παραγόνι θα πάρεις. Το τιτάνιο δεν έχει. Εντάξει, είναι σημαντικό, ναι. Στόχος να βελτιώνεις. Να βελτιωθούν. Ναι, αυτό δεν σημαίνει αποτυχία, μα... Όχι, εννοείται. Για παίρνουμε εσύ, Ιωάννα, τι... Κατεβαίνουμε στο κλειστό. Θα κατέβουμε στο κλειστό, τι... Γιατί ξεκινάνε εσύ, λοιπόν, ναι. Ο μεγάλος στόχος είναι η Παγκόσμια Γυμνασιάδα, που γίνεται στο Μπαχρέιν, σε 20 μέρες από τώρα. Α, τώρα. Ναι, πήρα την πρόκριση... Η οποία είναι, να πούμε για αυτούς που δεν έχουν... Γυμνασιάδα είναι... Γυμνασιάδα είναι με παιδιά της ηλικίας μου από όλο τον κόσμο. Και... Είναι ένα αναφέρεται σε αυτή την ηλικιακή... Σχολικό. Ναι. Οπότε αυτός είναι ο μεγάλος στόχος. Προπονούμε τώρα για αυτόν τον αγώνα. Και μετά συνεχίζουμε στη σεζόν με το... Εκπροσωπείς τη χώρα. Εννοείται. Και είσαι η αθλήτρια στο συγκεκριμένο άθλημα. Δεν ξέρω πόσους στέλνουμε σαν team, σαν... Έναν αθλητή σε κάθε αγώνα. Σε κάθε αγώνα. Και μετά συνεχίζουμε με τον κλειστό στίβο. Θα κατεβούμε κλειστό, κατεβαίνουν οι κοπέλες. Βεβαίως θα κατεβούν, εννοείται και οι τρεις. Και οι τρεις. Ναι. Μάλιστα. Και ο ανοιχτός φυσικά. Ο ανοιχτός πιο μετά. Είναι ο μεγαλύτερος στόχος στη σεζόν. Έχουμε κανένα ευρωπαϊκό αντίστοιχο, δεν ξέρω τι έχει φέτος. Έχει και ευρωπαϊκό K20 και δεν ξέρω K18. Ολυμπιακές μέρες. Έχει Ολυμπιακές μέρες. Λοιπόν, εσύ για πες μας. Είναι στο αντίστοιχα η γυμνασιάδα και εσένα ή δεν είναι? Εγώ σπουδάζω, δεν πάω σχολείο. Ναι, εγώ τώρα έχω ένα βαλκανικό όνομα άλλο που πιθανόν θα... Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα κάτι επίσημα. Από εκεί και πέρα φέτος δεν έχει κάποιο μέχρι το Δεκέμβριο δηλαδή άλλο αγώνα. Μετά είναι ο κλειστός και αντίστοιχα ο ανοιχτός που έχει εδώ πέρα. Ο κλειστός θα γίνει στο ΣΕΦ, φαντάζομαι όπως πάλι. Δεν νομίζω. Μάλλον στην Παιανία. Αν είναι έτοιμη η Παιανία θα γίνει και αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί στο ΣΕΦ τι θα το πάρουν? Το έχει ο Ολυμπιακός. Το έχει, είναι στη δικαιοδοσία του Ολυμπιακού. Το έχει πάρει αγκαζέ. Ναι. Το είχαν βγάλει από πέρυσι ότι ήταν τελευταία χρονιά που γίνεται ΣΕΦ. Μάλιστα. Η Παιανία είχε καταστάσει τώρα. Δεν ξέρω αν αρμόζουν. Μετά έγινε λίγο. Να πούμε και η έτερη Αντριάννα. Εντάξει, για μένα. Έχει αποφύγει του τραυματισμού, είσαι τώρα. Τώρα δόξα Θεώ υγιής. Και αυτό είναι και ο βασικός μου στόχος. Να έχω την υγεία μου πάνω απ' όλα και τα άλλα θα έρθουν. Εντάξει, είναι για μένα μια αρκετά δύσκολη χρονιά, γιατί είναι ο Πανελλήνιος τώρα. Εντάξει, είναι μια χρονιά, θα περάσει. Ο Πανελλήνιος? Δεν είναι ο Πανελλήνιος. Τελειώνει το σπίτι, ναι. Εντάξει, είναι δύσκολο να τα συνδυάσω και τα δύο, αλλά πιστεύουμε σε καλό δρόμο. Υπάρχει συγκέντρωση, πειθαρχία. Υπάρχει... Υπάρχει ο σκοπός της Γυμναστικής Ακαδημίας που σας δίνει. Ναι, αυτό θέλω. Δεν μπορώ να φανταστώ να είμαι έξω από το χώρο. Και θέλω να περάσω τεφά. Ισχύει, δεν ξέρω αν έχω και μείνει πίσω. Ισχύει το αβαντάζ στο βαθμό, γιατί κάποιος... Βεβαίως. Υπάρχει ένα 20%. 20% παραπάνω ήταν. Μοριοδότηση. Μοριοδότηση 20% για πανελληνική άκρηση. Εγώ είχα φίλους που περνάγανε με 11 στη Γυμναστική Ακαδημία βαθμολογίες εννοώ. Είχανε πολύ μεγάλο πόνους κάποτε. Πριν 20 χρόνια. Τρέχανε με σαντάλια εννοείς. Όχι, πριν 25 χρόνια. Α, με 11. Τόσο κοντά. Τώρα είναι περίπου η... Θέλω να πω ότι με τη βάση ανέφερες και έχεις επιδόσεις. Τα παιδιά τώρα έχουν ανέβει βάση πάρα πολύ ψηλά. Είναι στα 17.500 μόρια η Αθήνα. Οπότε τα κορίτσια έχουν μια μοριοδότηση από τα Πανελλήνια, από τα αθλήματα. Ένα 20% που δεν είναι λίγο. 20% που δεν είναι λίγο. Και από εκεί και πέρα θα δώσουν τις εξετάσεις τους και έχουν και τις εξετάσεις στα αγωνίσματα. Ναι. Έτσι. Να πούμε ότι έχετε και τη βοήθεια. Υπάρχουν και αθλητές και αθλητές και αθλητές, ήξεραν και του Πανιωνίου. Έχω γνωρίσει και τον προπονητή που ασχολείται ειδικά με τις επιδόσεις της Μαρτυχής. Πώς είναι το όνομά του? Ο κύριος Ζαχουλίδης, ο οποίος ασχολείται, προπονεί... Για να πετύχουν κάποιες επιδόσεις. Προετοιμάζει τα παιδιά για να δώσουν... Λέω και σε άλλα κορίτσια δεν χρειάζονται. Δεν χρειάζονται. Είναι σίγουρο ότι πιάνε άριστα στα αγωνίσματα. Απλά έχουμε και κομμάτια. Έχουμε και τμήματα για... Προετοιμασίας παιδιών που θα δώσουν για τεφά. Που δεν είναι αθλητές. Όχι. Για τεφά, στρατιωτικές σχολές κτλ. Έχουμε και αυτό κομμάτι. Που είναι και αυτό προσφορά. Είναι και αυτό προσφορά προς την κοινωνία. Βεβαίως, εννοείται. Λοιπόν,
Είχαμε πει, έχουμε πολλά ακόμα να πούμε, αλλά ο χρόνος δεν μας αφήνει. Ο χρόνος, ναι, μας είναι πολύ πιεστικός. Λοιπόν, οπότε... πώς θέλουν οι πρωταγωνίστριες, πώς θέλουν να κλείσουμε, καταρχήν να πούμε για την οικογένεια του συλλόγου. Εκεί με τόσους αθλητές και με τόσους αθλητές έχετε μπει, εμείς είμαστε και οπαδοί, οπότε θέλουμε να ακούμε. Και μας ακούνε και εξήνει, δεν μας πειράζει. Θέλουμε να ακούμε ότι στο DNA του Πανιωνίου είναι να είμαστε μια οικογένεια. Να νιώθουμε ότι εσύ αγαπάς κάτι που αγαπάω κι εγώ. Άσχετα αν εσύ είσαι αθλητής του στίβου και εγώ πηγαίνω στο ποδόσφαιρο. Αγαπάς κάτι που έρχεται από πολύ μακριά. Το όνομα είναι ένα όμως. Όχι, έρχεται από πολύ μακριά. Και όταν ο Πανιωνίος είχε στίβο, δεν είχαν ιδρυθεί το 90% των συλλόγων της Ελλάδος. Ήταν εκτός Ελλάδος. Δεν είχαν ιδρυθεί οι σύλλογοι που υπάρχουν σήμερα. Όταν ο Πανιώνιος είχε τους αθλητές που έστειλε στην Ολυμπιάδα του 10 και του 12. Δεν είπε. Πανιώνιος υπήρχε. Μόνο ο Πανιώνιος υπήρχε. Στις γυναίκες όμως ο Πανιώνιος ξεκίνησε. Ο Πανιώνιος ξεκίνησε στον γυναικείο αθλητισμό γενικότερα. Ναι, έτσι. Λοιπόν, αλλά όταν ο Πανιώνιος έστειλε στις Ολυμπιάδες του 10, του 16 και του 18, δεν είχαν ιδρυθεί οι άλλοι σύλλογοι. Γιατί το είχαν. Και να ξέρετε ότι υπάρχει και ένα κομμάτι τώρα που θα γίνει Ορφέας και θα κάνουμε μια εκπομπή εδώ που θα αναφέρεται στη συνεισφορά του πολιτισμού παράλληλα με τον αθλητισμό όταν ιδρύθηκε ο Σύμβουλος. Σωστά, στον πολιτισμό η συνεισφορά. Άρα σιγά σιγά θα μπείτε στο... Εσείς θα μου απαντάτε τώρα. Αυτό το έχετε κλάβει. Το έχετε έτσι ότι είμαστε σε ένα σύλλογο που έχετε πολύ παλιά και πρέπει να είμαστε οικογένεια, αυτό λέω. Γιατί είστε χρόνια στο σύλλογο. Έχετε φίλες, έχετε φίλους, αυτό λέω. Νιώθετε ότι είστε όλοι μαζί, δεν νομίζω ότι υπάρχει ανταγωνισμός σε εμάς. Όχι. Για να μου πείτε, πώς έχετε το περιβάλλον αυτά τα χρόνια. Εγώ είμαι και από τη Σμύρνη και με συγκινεί το να αγωνίζομαι τον Πανιώνιο και εντάξει, είμαστε δεμένοι. Για πες μου. Δεν θέλω να μου πείτε ότι έχετε παθιαστεί. Όχι, εντάξει, αλήθεια είναι ιστορικός σύλλογος, επομένως σίγουρα είναι τιμή μας που ανήκουμε σε αυτόν και αγωνιζόμαστε. Εσύ είναι για να χρειάζεται να σε ρωτήσω. Νομίζω θα τα πεις καλύτερα από μένα. Για πες. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου στο σύλλογο, το κλίμα ήταν πάντα πάρα πολύ ευχάριστο. Όλοι οι προπονητές, όλοι αυτοί που βοηθούσαν το σύλλογο στο να εξελιχθεί, ήταν πάντα στο πλευρό μας. Μας βοηθούσαν σε ό,τι και αν χρειαζόμασταν. Οπότε, ναι, και εγώ σίγουρα αισθάνομαι αυτή την αγάπη, το αίσθημα της οικογένειας μέσα στο σύλλογο και είμαι πάρα πολύ περήφανη που εκπροσωπώ το σύλλογό μου στους αγώνες και θέλω να συνεχίσω να τον κάνω περήφανη. Λοιπόν, εγώ θα ευχηθώ, θα κάνουμε και άλλη εκπομπή, κάποια Παρασκευή, τι άλλη παρά. Λοιπόν, να μιλήσουμε και για άλλα πνεύματα. Βεβαίως, βεβαίως. Απλά λόγω χώρου, ξεκινήσαμε χρόνου, με τους δρόμους. Είπαμε να κάνουμε μια αρχή, αυτή ήταν μια αρχή. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν είπαμε καταρχήν τις πολλές διακρίσεις που έχουμε σε μαθητικά πρωταθλήματα. Έχουμε σε μαθητικούς αγώνες. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Να ευχαριστήσω τις τρεις πρωταθλήτριες που ήρθαν εδώ. Τον κύριο Βαδρέα που δεν φάνηκε λίγο στην κάμερα, δεν πειράζει, τον κύριο Τσόνη, θα τα ξαναπούμε. Τη φίλη μου, την κυρία Μαυροφίδα που είναι τόσα χρόνια στο σύλλογο και προετοιμάζει τις αθλητές για να φτάσουν στα επίπεδα αυτά. Και εδώ από το βήμα του Πανιωνίου, όπως το έχω βαφτίσει, θα συνεχίσουμε αυτή την Πανιώνια πορεία να καταγράφουμε από όλα τα αθλήματα το τι προσφέρει ο σύλλογος στην κοινωνία και στα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και θα τα πούμε σε μια άλλη εκπομπή όπου θα φιλοξενήσουμε και το τμήμα, να ξέρετε πριν φύγετε ότι ο Πανιώνιος αρχίζει και διοργανώνει, θα το έχετε ακούσει, τμήμα ΑΜΕΑ. Ο Πανιώνιος λοιπόν θα είναι ο μοναδικός πρωτοστάτης σύλλογος στη χώρα που θα αρχίσει από το στίβο και θα πάει σταδιακά σε όλα τα θέματα να εξυπηρετήσει και ανθρώπους με κινητικές ανάγκες. Αυτό σημαίνει πολιτισμός, αυτό σημαίνει παιδαγώγηση προς τους νέους, αυτό σημαίνει Πανιώνιος. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Γεια σας. Ευχαριστούμε, κύριε Χριστό.